Στα χέρια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελβής βρίσκεται το πόρισμα της έρευνας αναφορικά με τη διαχείριση της εταιρείας και το έλλειμμα που είχε προκύψει στα ταμεία της. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Απόστολο Γενίτσαρη, από το πόρισμα προκύπτουν σαφώς διοικητικές παρατυπίες, ενώ σε ό,τι αφορά στο ποινικό μέρος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να πάρει θέση καθώς οι αρμοδιότητες του είναι συγκεκριμένες. Το πόρισμα αναφέρεται σε μια έρευνα η οποία με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργήθη. Η αναφορά του, η έρευνά του περιορίστηκε, ας πούμε, σε ένα βαθμό στα διοικητικά προβλήματα της εταιρείας, δεδομένου ότι δεν είχε τη δυνατότητα να διερευνήσει το θέμα πλήρως και να το εξεχνιάσει. Εξάλλου δεν είναι αυτή ο ρόλος μιας επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει ένα θέμα, να καταλήξει σε ένα πόρισμα το οποίο να οδηγεί στον καταλογισμό ευθυνών. Εξάλλου κάτι τέτοιο δεν προέκυψε. Εκείνο που προέκυψε έχει να κάνει με τις παρατυπίες του εργαζόμενου σε ό,τι αφορά την διαχείριση κάποιων υπολείπων λογαριασμών πελατών. Συγκεκριμένα πελάτες οι οποίοι όφυλαν στην εταιρεία και οι οφειλές αυτές διασφαλίζονταν μέσα από αξιόγραφα επιταγές, δηλαδή όταν οι επιταγές αυτές λήξαν δεν πληρώθηκαν και επεστράφηκαν στους πελάτες χωρίς αντίστοιχα να παραλυθούν άλλα αξιόγραφα τα οποία θα συνέχιζαν να διασφαλίσουν το χρέος. Το χρέος βέβαια εμφανίζεται ως υπόλοιπο στην εταιρεία. Ένας μάλιστα εξ αυτών κατήγγειλε τον συγκεκριμένο υπάλληλο ότι του έδωσε λεφτά, το οποίο όμως δεν προέκυψε ή δεν μπορούσε, αν θέλετε, να προκύψει μέσα από την έρευνα την οποία διενεργήσαμε εμείς. Στο διάστημα αυτό βέβαια υπήρξε και η παραίτηση του εν λόγω υπαλλήλου, με ό,τι προβλέπει στην περίπτωση αυτή η νομοθεσία. Εφόσον διαπιστωθούν ποινικές ευθύνες που μέχρι τώρα δεν προέκυψαν, προφανώς θα καταλογιστούν. Θα καταλογιστούν βέβαια μέσα από, όχι από την ίδια την εταιρεία, η οποία δεν έχει, όπως αντιλαμβάνεται, τη δυνατότητα αυτή. Είναι προφανές η εταιρεία, εφόσον προκύπτουν υπόνοιες ποινικών ευθυνών, αυτές θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον μέσα από την έρευνα δεν διεφάνει. Η επιστροφή κάποιων επιταγών στους πελάτες είναι μια διοικητική πράξη, η οποία βέβαια δεν θα έπρεπε να γίνει από τον πελάτη, δεδομένου δεν είχε τέτοιου είδους αρμοδιότητες, ωστόσο όμως έγινε και προς τούτο ελήφθησαν διοικητικά μέτρα. Μετά και από αυτές τις εξελίξεις, ζητούμενο είναι πλέον εάν θα κινηθεί η διαδικασία για τον εντοπισμό τυχών ποινικών ευθυνών, κάτι ωστόσο που άπτεται των αρμοδιοτήτων της δικαιοσύνης.